Η πρώτη, Τόμη Κοζάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ενημέρωσης στην κοινωνία, υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σήμερα έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο τρίτο καπί, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Λοιπόν, με αφορμή, καλησπέρα σας, με αφορμή και τα τελευταία κρούσματα που έχουν σημειωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην περιφέρειά μας, αποφασίσαμε σαν πρώτη Τόμη Κοζάνη, τοπική μονάδα υγείας, εγώ, Γιφτοπούλου Χριστίνα, επισκέπτρια υγείας και η συνάδελφός μου Αντιγόνη Μπουλοκώστα, να ενημερώσουμε το πληθυσμό και ξεκινήσαμε τη δράση μας με το τρίτο καπί Κοζάνης. Η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ένα νόσημα που μεταδίδεται κυρίως από το τσίπημα των μολυσμένων κουνουπιών. Προσβάλλει ζώα και τον άνθρωπο. Τα περισσότερα είδη κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό τσιμπούν από το σούρουπο μέχρι το χάραμα. Τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να πάρουμε εμείς είναι η χρήση εντομοπαθητικών, η χρήση εντομοκτώνων στον αέρα και να κάνουμε χρήση κατάλληλων ενδυμάτων. Στο σπίτι χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά πλέγματα, σίτες, χρήση κουνουπιέρας, απομακρύνουμε τα στάσιμα νερά και κουρεύουμε συχνά το γρασίδι.